Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, κοντά μου ο Άθος Αντωνίου, τεχνικός διευθυντής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, Άθο, η γιορτή του μπάσκετ στη δεύτερη κατηγορία ολοκληρώθηκε και επίσημα. Με δύο ιστορικές ομάδες να δίνουν ομοιρικές μάχες και τελικά την ανόρθωση να καταφτά τον τίτλο. Ομολογουμένως έχουμε δει τις δύο καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Η ανόρθωση φαίνεται ήταν ένα σκαλί πιο πάνω και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, γενικά είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά στη Β1. Είμαστε ευχαριστημένοι όπως εξελίχθηκε και αναμένουμε να δούμε την επόμενη χρονιά το πώς θα διαμορφωθεί η Β1 με τις προσαφαιρέσεις που θα υπάρξουν. Ξέρουμε να βγάλουμε κάτι προς τα έξω, ποιες ομάδες θα είναι στην πρώτη κατηγορία? Είναι πολύ νωρίς, Γρηγόρη. Γνωρίζετε όλοι το τι ακούστηκε για το ποιες ομάδες ενδιαφέρονται. Δεν υπάρχει απόφαση αυτή τη στιγμή. Όμως θεωρώ εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου θα καταλήξει το θέμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι να περιμένουμε ένα ακόμη πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από το φετινό, έτσι. Θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικά και τα δύο πρωταθλήματα, τόσο η μπάσκετ λίγο όσο και η Β1, με τον νέο τρόπο που θα διαμορφωθούν, και αυτό θα είναι υπέρ των φιλάθλων που τόσο τους στερήθηκαν τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άθο. Εγώ ευχαριστώ.